Ναι, την Κυριακή στην παρέλαση, ένας που μένει στην παραλιακή λεωφόρο της Θεσσαλονίκης βγήκε από το σπίτι του το πρωί για να πάει στη δουλειά του, γιατί δούλευε εκείνη τη ημέρα. Μόλις βγήκε και άρχισε να περπατάει για να πάει συγκοινωνία να φύγει, τον πλησίασαν δύο αστυνομικοί και του λένε: «Καλημέρα κύριε, αυτό που κάνουμε δεν θέλουμε να το κάνουμε, αλλά έχουμε εντολή να το κάνουμε, πρέπει να μας ακολουθήσετε στο τμήμα». Λέει αυτός: «Τι έγινε ρε παιδιά, εγώ στη δουλειά μου, τι να κάνω στο τμήμα, θα χάσω τη δουλειά μου». «Όχι», λέει, «θα έρθεις μαζί μας, δεν γίνεται». Τον παίρνουν με ένα αυτοκίνητο, τον πάνε στο τμήμα, τον πηγαίνουν μέσα, τον κλείνουν λέει, σε κάτι θαλάμους εκεί και τέτοια, όπου υπήρχαν μέσα οι περίληκες, άλλοι λέει, οι οποίοι είχαν βγει να περπατήσουν και να κάνουν τζόκι στην παραλία, τους μαζέψαν όλους εκεί, τους κρατήσανε λέει, μέχρι τις 11.30 ώρα που τελείωσε η παρέλαση και μετά τους είπανε: «Τώρα μπορείτε, είστε ελεύθεροι να φύγετε». Και λέει, το ρωτούσε ο δημοσιογράφος που έστειλε το αυτό, λέει: «Τι έγινε, καφέ σας κέρασα», λέει, «ή απλώς μόνο καθίσατε και φύγατε εκεί». Και το κατέθεσε αυτό σε επώνυμα με το όνομά του και το επίθετό του, έστειλε τη διαμαρτυρία, λέει, και να δημοσιευτεί, λέει, και να μάθει ο κόσμος τι έγινε την Κυριακή, λέει, στην παρέλαση.